Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Underdogs by God Game Experts, αθέατος Ζαν και DJ Ρίκο. Και δεν είναι εύκολο, παιδιά μου. Δεν είναι εύκολο να πάρεις πρωτάθλημα. Βασικά είναι εύκολο, γιατί αυτή τη στιγμή το NBA είναι wide open κανονικά, αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί εκεί που νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα, υπάρχει μια φράση στα αγγλικά που λέγεται over the hump, να περάσει δηλαδή από την άλλη πλευρά του λόφου. Κάποιος εκεί εμφανίζεται και σε σταματάει. Να σας πω εγώ πότε ένιωσα για τους Milwaukee Bucks ότι ήταν η χρονιά του, το 2019. Το 2019 πίστευα ότι είναι η χρονιά που οι Bucks θα πάνε, θα το σηκώσουν και σκεφτόμουν το μοναδικό εμπόδιο που έχουν είναι το 3-peat των Golden State Warriors. Μην ξεχνάτε ότι οι Golden State Warriors το 2019 ήταν ακριβώς η ίδια ομάδα η οποία ήταν το 2018 και ο Clay και ο KD εκεί πέρα. Όλοι έτσι. Αλλά δεν ξαφνικά πέφτουν στα κοτόπουλα. Τραυματίστηκαν στους τελικούς. Γιατί να σας θυμίσω ότι τραυματίστηκε ο KD στα playoffs, στα περίφημα playoffs όπου χάνανε 3-2 από τους Houston Rockets. Να μια ομάδα που δεν κατάφερε να περάσει το χαμ τα προηγούμενα 5 χρόνια. Και τραυματίστηκε ο Chris Paul. Εκεί είχε τραυματιστεί ο Kevin Durant και είχε πάθει ένα contusion, νομίζω, θυμάμαι κάτι τέτοιο. Και λέγανε ότι αν θα γυρίσει στους τελικούς. Ο KD. Ο KD, βέβαια. Ναι, έτσι. Ναι. Και είχε χάσει. Αχίλιο είχε πάθει. Όχι, περίμενε. Μετά έπαθε χίλιο. Όχι, μετά έπαθε χίλιο. Εκεί έπαθε και πάμε λοιπόν στους τελικούς. Όχι, μα λένε ότι αυτό το contusion που λες. Ήταν ουσιαστικά. Partial tear, ξέρω εγώ. Είχε ξεκινήσει να γίνεται αυτό ήδη. Τέλος πάντων. Πάνε λοιπόν οι Bucks πολύ όμορφα με το καλύτερο ρεκόρ της χρονιάς, παρέλαση όλα τα playoff, πάνε στους τελικούς της Ανατολής και εκεί βρίσκουν τον Kawhi Leonard και τους ποιους, τους Toronto Raptors, δεν τους περίμενε κανένας, με τον αγαπημένο σου Kyle Lowry και τον Marc Gasol, ο οποίος έχει πάει στη θέση του Valanciunas. Γιατί είχε το Serge Ibaka. Το Serge Ibaka και αυτούς όλους. Και πηγαίνουν, νικάνε 2-0, είναι 7 πόντους, είναι έτοιμοι να κάνουν το 3-0. Και πάει το μάτι στην παράταση, χάνει τις βολές ο Γιάννης και δεν έχει τη history. Και μετά με το πάνε στο τελικό, οι Raptors βρίσκουν διαλυμένους τους Warriors και τους κάνουν 4-1 γιατί τραυματίζονται ο ένας μετά τον άλλον. Έτσι. Έπαθε το. Καταστράφηκε ο Clay Thompson, καταστράφηκε ο Kevin Durant και γεια σας. Ο Drake τους. Άρα λοιπόν εκεί βλέπεις ότι δεν είναι τόσο εύκολο εκεί που φαίνεται εύκολο. Και κυρίως τα τελευταία 4 χρόνια που έχουν βγει πρωταθλητές μέχρι και οι Warriors ήταν έκπληξη που πήραν το πρωτάθλημα πέρσι γιατί δεν τους περίμενε κανένας, να το πούμε την αλήθεια. Έτσι. Okay. Οπότε πάμε ιστορικά να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και να δούμε ομάδες οι οποίες. Ή κατάφεραν. Είναι στη θέση των Celtics. Το Celtics, αυτό είναι. Δηλαδή οι Celtics αυτή τη στιγμή είναι στη μέση ενός run, θα πούμε στη μέση, hopefully, που δεν έχουν καταφέρει. Είναι 5 χρόνια συνέχεια γύρω-γύρω από τους τελικούς ή τη Ανατολή. Με τον Tatum και τον Brown. Και να πούμε και ότι και πριν τον Tatum και τον Brown, με τον Isaiah Thomas είχαν ξαναπάσει στους τελικούς Ανατολής. Δηλαδή είναι στην επικαιρότητα καμιά 8-9 χρόνια. Thomas και Al Horford. Και Al Horford. Το προηγούμενο. Έτσι. Από λοιπόν, τη χρονιά που πήραν το πρωτάθλημα οι Celtics έχουν χάσει μία φορά τα playoffs και έχουν πάει 7 φορές στον τελικό της περιφέρειας. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Τεράστιο run. Είναι ουσιαστικά το draft που πήρε τον Brown ουσιαστικά. Αυτό που όλοι λέγανε να ταγκάρει και ουσιαστικά ψιλοτάνκαρε έτσι. Πήγε καλά. Ναι, και στο τέλος λίγο. Ότι αυτά είναι τα picks από την ανταλλαγή του Kevin Garnett και του Paul Pierce και του Jason Terry στην πολύ ωραία ομάδα, τους Brooklyn Nets. Που και ένα καλό προχώρο που έλειωσε. Ο οποίος δεν υπάρχει. Να είναι καλά, και ο General Manager. Και ο Sean Marks. Ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες στην δεκαετία του 80 δυσκολεύτηκαν να περάσουν αυτό το εμπόδιο δηλαδή. Λοιπόν, θα πάμε και δεκαετία 80-90 θα πάμε. Από 70 ξεκινάει. Ναι, αλλά επειδή πάμε προς τα κάτω, από αυτό κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή, γιατί το 2000, ας πούμε, ποια ήταν η ομάδα. Η Suns. Θέλω να πάμε στα 2010 και μετά, πρόσφατα. Η ομάδα η οποία δεν πήγε ποτέ over the hump είναι η ομάδα η οποία δεν πήγε καν τελικούς περιφέρειας. Κάτσε να πάμε πρώτα στα tens. Ναι, αυτό λέω. Ωραία. Στα tens. Η ομάδα η οποία δεν πήγε καν, αυτή η ομάδα με αυτή τη σύνδεση που θα πω, δεν πήγε καν σε τελικό περιφέρειας. Αλλά ήταν η ομάδα που θα γινόταν βασιλιάς. Οι Los Angeles Clippers. Οι Lob City Clippers. Ναι. Οι οποίοι ειδικά τη χρονιά που το πήραν οι Warriors, ήταν το ακλόνητο φαβορί και στους bookmakers και παντού με τον Doc Rivers. Ήταν η χρονιά που χάσανε από 3-1 και αποκλειστήκανε 4-3. Ήταν η χρονιά δηλαδή που δώσανε τα σκύπτρα στον Golden State. Έτσι, στην Οκλαχώμα. Όχι, το 2015 μιλάω. Στον Golden State. Είχανε, να σας θυμίσω τι είχε αυτή η ομάδα. Είχε το superstar Blake Griffin, γιατί ήταν superstar Blake Griffin τότε. Ναι. Είχε τον DeAndre Jordan, ο οποίος έσπαγε όλα τα καλάθια με τις βολές του αλλά και με τα καρφώματά του. Είχε τον prime Chris Paul. Ήταν ο Chris Paul, ο οποίος δεν είχε γίνει ανταλλαγή στους Lakers, που είχε ακυρωθεί από το NBA και πήγε στους Clippers και δεν στεναχωρήθηκε καθόλου. Είχε τον JJ Redick για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και κυρίως είχε τον Jamal Crawford, ο οποίος έμπαινε μέσα και τα έκανε όλα για γιο. Και είχε και διάφορους άλλους ρολίστες οι οποίοι μπαίναν και βγαίναν. Το Wesley Johnson που ήταν στο Παναθηναϊκό μετά. Και το σημαντικότερο από όλα είχε ένα προπονητή ο οποίος δεν μπόρεσε αυτήν την ομάδα την κακομοίρα. Τον Rivers. Ναι, με τον παλιό ιδιοκτήτη να υποθυμίσουμε, να περάσει και να μπορέσει να κάνει το βήμα παραπάνω. Μία ιστορική πρόκληση με τους Spurs με το τελευταίο σου του Chris Paul και μετά μόνο ιστορική αποκλεισμή από το Houston από 3-1-4-3, από τον Golden State που είχε το μεγάλο rival και παίζανε συνέχεια ξύλο και μετά από τους Spurs και το καθεξής. Και από το Memphis έχει γνωρίσει αποκλεισμό. Αλλά ποτέ δεν καταφέρανε. Τελικό περιφέρειας πήγανε μόνο μία φορά πριν από 2 χρόνια. Πότε πήγανε, που χάσανε από το
στον Bubble. Στον Bubble. Στον Bubble. Να χάσανε από τον Dallas. Από τους Lakers. Lakers, ναι. Όχι. Δεν είχαν φτάσει. Έχασαν από τον Denver. Από τον Denver έχασαν και πήγε τον Denver στο τελικό περιφέρεια. Σωστά. Αυτή ήταν η ομάδα των Dens και θα μπορούσαν να δουν και το Cleveland. Κάτσε, αυτή είναι η ομάδα των Dens. Το Dens που έκανε, κάτσε, δεν έκανε Ευαγγελ, το Cleveland. Περίμενε, αλλά θα μπορούσαν να δουν και το Cleveland. Τι Οκλαχώμα είναι, ποιο Cleveland. Θα πει για το Οκλαχώμα. Θα μπορούσαν να δουν και το Cleveland. Φανταστείτε το Cleveland να μην έχει πάρει αυτό το πρωτάθλημα ο Πίδα από το 3-1. Θα μιλάμε για του Buffalo Bills. Θα ήταν under the hand. Θα ήταν οι Buffalo Bills του NBA. Τέσσερι συνεχόμενε τελικού από τον ίδιο αντίπαλο. Έτσι. Η Οκλαχώμα που λέει ο Ζαν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί εμφανίστηκε από πουθενά. Η Οκλαχώμα πήρε τα δύο τελευταία draft picks πρώτου γύρου και το franchise του Seattle, τα οποία ήταν το 2007 στο νούμερο 2 ο Kevin Durant και το 2008 στο νούμερο 4 ο Russell Westbrook. Την επόμενη χρονιά το πρώτο draft pick της Οκλαχώμα στο νούμερο 3, σαν Οκλαχώμα, όχι, ήταν ο James Harden, από το Arizona State. Ο Green ήταν μαζί με τον Durant στο ίδιο draft. Ναι. Και μετά τσούκου τσούκου πάει η ομάδα, αρχίζει γιγαντώνεται, το 2010 γίνεται πάρα πολύ δυνατή. Και το 2012 εμφανίζεται για πρώτη φορά στους τελικούς του NBA, έχοντας αποκλείσει τους Lakers. Mm-hmm. Έτσι, και φτάνει στους τελικούς. Την προηγούμενη χρονιά, το 2011, είχε φτάσει στους τελικούς της περιφέρειας. Και είχε αποκλειστεί τον Dallas. Έχει τέσσερις τελικούς περιφέρειας στο run της η Οκλαχώμα. Με προεξέχον. Το KD προφανώς. Το 2016. Ναι, ο οποίος μετά. Όταν λέει δεν μπορώ να κερδίσω ξέρω, απέναντι στους Warriors ή απέναντι στους. My next chapter. Έτσι. If you can't beat them, join them. Οπότε λοιπόν, πάμε πίσω στα zero. Κοίτα, εκεί πέρα θέλω να αναφέρω το εξής. Ότι ενώ αυτή τη στιγμή ο Sam Presti θεωρείται σαν ένα mastermind, πώς λένε, executive, έχοντας μαζέψει ένα κάρο assets, είτε αυτά είναι draft picks, είτε αυτά είναι παίκτες που έχουν πάρα πολύ ψηλό ταβάνι, με πολύ μεγάλο potential. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες ουσιαστικά. Για τώρα μιλάς. Για τότε. Α, για τότε. Έχουν κάνει κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά το Perkins για Green δεν βοήθησε καμία από τις δύο ομάδες. Ισχύει. Νομίζω. Απ' την άλλη, κάνει ένα τραγικό trade. Δηλαδή, κάνει ένα τραγικό trade στέλνοντας τον Harden και τον Kevin Martin. Ο οποίος ήταν μέσα στην κοιλιά του. Τον Steven Adams και τον Jeremy Lamb. Έπρεπε να φύγει ο Harden, δεν μπορούσε να μείνει άλλο. Ήθελε να παίξει βασικός και ήθελε να γίνει αυτός ο παίκτης ο οποίος έγινε. Εγώ να θυμίσω. Κάτσε, να συνεχίσω. Να θυμίσω για την Οκλαχώμα ότι και μετά τον Durant έκανε super team. Paul George, Russell Westbrook, Carmelo Anthony. Ναι. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Αλλά μην ξεχνάτε και ότι το Paul George, Russell Westbrook έχασε από το τρίποντο του Lillard. Το προσπάθησε. Ναι. Μετά ο Sam Presti την επόμενη χρονιά κάνει trade το first round pick τους για τον Dion Waiters. Ούτε αυτό πήγε καλά όπως θυμάστε όλοι. Ναι. Μετά κάνει trade το Reggie Jackson, ο οποίος ήταν ένα από τους καλύτερους six players. Ήταν η έκπληξη της χρονιάς εκείνη τη χρονιά. Εξαιρετικό σε τον πάγκο. Θεώρησε ότι ήταν στο πικ του value του και να το διώξουμε. Αυτό. Και τον σπακετάρι αυτόν και τον Perkins, ο οποίος παίγεις ok, δεν έκανε κάτι τρομερό, αλλά ήταν πάντα σκληράδα και τα λοιπά, inside presence. Και για να πάρει τον Enes Kanter και τον Steve Novak, που μετά είχε έρθει στην Ευρώπη αυτό. Εντάξει, τώρα από εδώ και μπρος έχουν αρχίσει και λίγο να φάνε όλο αυτό. Στην Νέα Υόρκη μετά είχε. Οπότε ουσιαστικά έχει κάνει διάφορα λαθασμένες κινήσεις ώστε να φτάσουμε στο σημείο να πει ο Ντουράν ότι δεν μπορώ άλλο παρά φύγω. Ναι, okay, εντάξει. Okay. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια τέτοια ομάδα. Παρ' όλα αυτά ήταν 3-1 και πήγανε στο 4-3. Λοιπόν, έτσι. Πάμε στα Zeros. Λοιπόν, τώρα στα Zeros. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Η Phoenix Suns. Αυτή είναι η μόνη ομάδα που μπορώ να σκεφτώ. 7 seconds or less. Γιατί δεν πήγαν ποτέ σε τελικούς NBA. Νομίζω ότι τελικά πεδείχθηκε ότι αυτό το μπάσκετ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε σκληρές συνθήκες. Είχαν να κάνουν με ομάδα. Δηλαδή είχαν να κάνουν με τους Spurs που ήταν το αντίθετο μπάσκετ. Αυτό είναι το θέμα. Ποιο θα παίξει στην ίδια εποχή. Ήταν εκεί πέρα όμως ουρανούσε ο Πόποβιτς ο Ντάνκαν. Είχε με εκείνη τη σειρά με το Χόρι. Ο Χόρι πήγε και έσχασε στον Ναζ, τον έσχασε στη γραμματεία. Ναι. Και έγινε μανούρα και τελικά οι δύο παίχτες τιμωρήθηκαν. Ο Στουνταμάερ και ο Ντιαό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και δεν παίξαν στο επόμενο μάτσο που ήταν το κρίσιμο, γιατί ήταν εκεί. Ο Στουνταμάερ τότε ήταν εντάξει. Το δίδυμο Στουνταμάερ Ναζ ήταν και το καλύτερο στο NBA. Ναι. Στουνταμάερ Ναζ, αυτοί είχαν και τον Τζέισον Ρίτσαρσον. Και τον Μάριον. Μήπως είχαν και τον Γκραντ Χιλ. Σον Μάριον. Μπορεί να είχαν τον Γκραντ Χιλ. Είχαν Ράτζα Μπέλ. Βέβαια. Και Κουεντίν Ρίτσαρσον. Ντιό. Τον Τζέισον Ρίτσαρσον ήταν. Νομίζω ότι ήταν και το Κουντίν. Ο Κουντίν νομίζω πω ήταν στο Ορλάντο, δεν είμαι σίγουρο. Αλλά το σημαντικό ήταν το Σον Μάριον και το Στάντα Μπάρι με τον Νάσ. Και το 7 Second Offense, αυτό που κάνανε, α πούμε, και παίζανε. Ανεβάζαν το ρυθμό σε level που τωρινά. Δεν, δηλαδή, αν έπαιζα στοίχημα τότε, θα βάζα όλα μου τα λεφτά ότι δεν θα πάει ποτέ αυτή η ομάδα στην τελικό NBA. Κοίτα, είναι σου ξαναλέω. Θα κέρδιζε.
Παίζει ρόλο ότι πέσανε πάνω στου Πέρσε, παιδιά. Πάνω στο απόγειό του. Και στον Κόμπι πέσανε. Και στον Κόμπι, σωστά. Τον Κόμπι Γκασόλ. Με τα δύο πιο ψεύτικα MVP όλων των εποχών. Του Στίβ Νας. Ωραία. Μετά στα 90s έχουμε πάρα πολλέ ομάδε. Στα 90s γιατί ήταν ο Τζόρνταν. Και ο Χακίμ. Και ο Χακίμ, ναι. Και μετά ήταν και ο Ντάγκαν μαζί με το. Ναι, αλλά για μια χρονιά ο Ντάγκαν. Εντάξει, αλλά οι ομάδε που έχουμε να πούμε είναι α πούμε η Utah Jazz. Η Utah Jazz είναι και μια ομάδα η οποία γενικά από το δίδυμο Stockton Malone είναι από αυτά που έχουν συμμετάσχει πιο πολλές χρονιές στα play-off. Ξέρετε πόσες χρονιές έχει παίξει στο NBA ο John Stockton? 21. 19. 18, ξέρετε, 19. Ξέρετε πόσες φορές έχει βγει στα play-off ο John Stockton? 19. Αυτό. Δηλαδή, είναι απίστευτο έτσι. Ήταν φοβερό. Το σερί του ήταν φοβερό. Κοίτα, σε αντίθεση με τον Kevin Love που λέγαμε πριν που έχει πάει 5 φορές στα play-off και τις 5 έχει πάει στους τελικούς, ο Stockton έχει κατάφερε να πάει 2 τελικούς. 97-98, τις 2 τελευταίες χρονιές του Michael Jordan. Yep. Και καλό σας βράδυ. Δεν πήγε καλά το προηγούμενο στη Δύση, εντάξει, πέρα από το Houston που το κατέφερε, ήταν οι Supersonics. Ναι, ναι. Οι οποίοι Supersonics στην πενταετία-εξαετία που έφτασε στο πικ τη με του τελικού με το Σικάγο. Ήταν 4 φορές σε 8 χρόνια στου τελικού τη περιφέρεια ή στου τελικού του NBA. Τρομακτική ομάδα, δηλαδή. Παιδιά, συνεχίστε, θα σα πω ότι ξεκινάγανε τα playoff τη Δύση από το 92 μέχρι το 98 και υπήρχαν 6 με 7 ομάδε οι οποίε όλε ήταν υποψήφιε να πάνε για τελικό. Ήταν μετά φυσικά το Phoenix. Δηλαδή ήταν μαζί σχεδόν ουσιαστικά συνεπήρξαν αυτέ τι δύο ομάδε. Και μάλιστα αυτοί είχαν και το θέμα ότι αν υπήρχαν μάτσα που δεν ταιριάζανε το ένα στο άλλο. Yeah. Δηλαδή το Phoenix δεν μπορούσε να περάσει το Houston. Έτσι. Το Houston δυσκολευόταν με το San Antonio, το San Antonio δεν μπορούσε να περάσει το Seattle και το Seattle με το Phoenix ήταν μία ή άλλη. Το Phoenix ήταν καλό και πριν τον Barkley, να ξέρετε. Ήταν καλό. Με τον Jabers, Kevin Johnson, Dime Meyerly κτλ. Ήταν καλό. Ο KJ ήταν καταπληκτικό παίκτη. Και πήραν τον Barkley για να κάνουν το over the hump. Και το κάνανε. Και πήγαν τελικό. Δηλαδή τότε εκείνη την εποχή, παρά το ότι ήμουν τζεντανικό όπω όλοι φαντάζομαι. Όχι όλοι, ας πούμε. Αρκετοί. Όσοι ξέρω. Λάτρευα πάρα πολύ τους Όνιξ. Λάτρευα πάρα πολύ τον Kevin Johnson και τον Barkley εκείνη την εποχή. Αυτή που δεν χώρευα με τίποτα ήταν η jazz. Με τίποτα. Ναι. Εντάξει, ήταν βαρετή η jazz από τότε. Το 1993 ο Μάικλ Τζόρνταν συνάντησε τους Phoenix Suns στον τελικό. Η σειρά τελείωσε 4-2 και ο Μάικλ Τζόρνταν τελείωσε τους τελικούς με 41 από τους μεσόωρο. Ισχύει. Δεν πέσανε. Και την προηγούμενη χρονιά είχε πετύχει το Portland. Ακόμα μια ομάδα που ξεκίναγε από τα 80s και έφτανε μέχρι και τις αρχές των 90s με συνεχόμενες παρουσίες. Εγώ ξέρω γιατί αυτή η ομάδα. Α, είναι μια ομάδα που πραγματικά σκότωσε, διέλυσε ο MJ. Ο Τζόρνταν, ναι. Μιλάμε τώρα για Πόρτερ, Drexler, Τζερόμ Πιέρσεϊ, Κέβιν Ντάκουορθ, Ρόμπινσον. Κλιφ Ρόμπινσον. Και στον πάγκο μια παιχτούρα η οποία δεν μπήκε μέσα ποτέ να παίξει και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν πήρε ένα πρωτάθλημα. Ο Ντράζιν Πέτροβιτς. Και καλά να πάθουν. Και μόλις έφυγε στους Nets. Που το κάνει με trade μετά. Στα Zeros, αρχές Zeros, οι Nets είναι μια ομάδα που δεν πήγαν over the cup και οι Indiana Pacers. Σίγουρα. Οι Indiana Pacers. Οι Nets του Jason Kidd. Του Jason Kidd. Οι Indiana Pacers από τα 90s με τον Miller μέχρι τις αρχές των Zeros. Εγώ νομίζω πως οι Indiana Pacers θα είχε έρθει η ώρα τους αν δεν ήταν ο Μάλιστα Νεπάλες. Δηλαδή οι Indiana Pacers ξεκινήσαν από τα 90s έχοντας τον Reggie Miller, μετά με τον Mark Jackson, με τους αδερφούς, με τους δύο Davis, με τον Rick Smith. Όμως στα Zeros ο μοναδικός κοινός παρανομαστής με αυτήν την ομάδα ήταν ο Reggie Miller στα γεράματα και ήταν ο Ron Artest, ο Jermaine O'Neal, όλοι αυτοί οι οποίοι εκεί το 2004 ήταν έτοιμοι να κάνουν τον BAM και να πάρουν τα ενία από το Detroit και έγινε αυτό που έγινε. Εγώ το βλέπω αυτό. Εγώ θα σου πω όμως ότι η καλύτερη φωνιά ήταν το 95-2000. Ναι, σίγουρα. Ο Reggie ήταν σε άλλο επίπεδο προφανώς από εκεί που τότε που ήταν στο τελευταίο του. Λοιπόν, και δείχναν και ξύλο. Με τις ομιλίες με τους Knicks. Η σειρά με τους Lakers τους αδικεί πάρα πολύ. Λέει, η ιστορία τους αδικεί πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή τη σειρά την πάλεψαν πάρα πολύ. Και θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει το τάκι. Δεν υπολόγιζαν τον Kobe Bryant θα κάνει το step up. Γιατί δεν τον Bryant ουσιαστικά. Δεν χάνανε τον Bryant, ο Νίλ δεν έχανε ποτέ. Λοιπόν, μάλιστα. Και μετά, άμα πάμε στα 80s, σίγουρα μια ομάδα που πρέπει να αναφερθεί μεταξύ 70s και 80s είναι η Philadelphia 76ers, η οποία καταφέρανε στην τελευταία χρονιά. Δηλαδή ο Dr. Jane έπαιξε ένα χρόνο ακόμα. Ναι. Δύο και μετά σταμάτησε. Και μετά τον Barkley. Παίρνοντας, ναι. Και μετά Barkley. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Όχι. Παίρνοντας ουσιαστικά το Moses Malone που ήταν τότε κατά πολλούς ο καλύτερος παίκτης στο NBA. Αυτό. Έτσι και έτσι κατάφεραν και πήγανε, περάσανε over the camp. Έχοντας πάει από το 76 μέχρι και το 82 που το πήραν το 83, είχαν πάει σε 6 τελικούς περιφέρειες. Ναι, ήταν, ήταν συνέχεια η representative της Ανατολής. Πιστεύετε ότι ήταν super team οι Sixers τότε, πριν τον Barkley. Ήταν σίγουρα super team. Δηλαδή είχαν το Maurice Chicks. Είχαμε. Είχαμε τον Double J. Είχαν τον Wall Be Free. Είχαν τον Wall Be Free και πήραν τον Moses Malone.
Ναι, και είχαν και ψηλό τον οποίο νομίζω για να έρθει. Αυτό είχε τα καλάθια. Αυτό που είχε τα καλάθια. Το 0. Το 0. Είχαν ξεκίναγαν με αυτόν. Και μετά είχαν και τον έκτο παίκτη τη χρονιά, το λευκό, το Μπόμπι, πώ το λέγανε. Τον. Ένα λευκό που ήταν καλό αμυντικό και ο καλύτερο έκτο παίκτη. Απλά ο Μπάρκλι μπήκε στην ομάδα, τον ο Δόκτωρ Τζι ήταν πια λίγο πιο μεγάλο και μάλλον ήταν λίγο πιο μεγάλο και τελικά. Ήταν η βετεράνη του. Ξαναμπήκαν μια φορά σε τελικού, αλλά είχαν πάρει. Ναι. Ναι. Τώρα στα είδη, να ξέρετε, ήταν η Bucks πάρα πολύ δυνατή ομάδα σε αυτή τη στιγμή. Σωστό, ναι, με τον Nelson. Nelson ναι, αλλά ναι. Κοπανάγανε πάνω στους Celtics πάντοτε. Ναι, ναι, ναι. Τους έχουν αποκλείσει και μία φορά. Με τον Moncrief, που ήταν αμυντικός της χρονιάς. Με Sidney Moncrief, αμυντικό της χρονιάς και τον ψηλό με το τεράστιο παπούτσι. Τον, δεν τον θυμάμαι, δεν θυμάμαι τον αυτό που λες. Επίσης, στη δεκαετία του 80, να ξέρετε κάτι, από τη Δύση, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Εκτός από τη Utah, δηλαδή, η οποία προχωρούσε, οι Lakers που δεν βρίσκαν προφανώς τώρα δεν είχαν. Δηλαδή, το Houston ήταν η καλύτερη. Απλά δεν το λέμε ότι πήγε over the hump τη χρονιά που δεν έπαιξε ο Jordan το 1993-1994. Η Houston Rockets στη δεκαετία του 80 είχαν πολύ δυνατή ομάδα. Γιατί είχαν πάρει τους διεθνούς πύργους και είχαν πάρει και μια φορά για να αποκλείσει τους Lakers και είχαν πάρει μια φορά στους τελικούς. Αλλά δεν υπήρχαν άλλα φόβητρα γενικότερα στη Δύση. Όχι. Και γενικότερα ο Ralph Sampson ήταν ένα φαινόμενο το οποίο διήρυξε πάρα πολύ λίγο. Οπότε δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Και οι Lakers σε αντίθεση χρόνου με τους Sixers πηγαίναν τελικούς και τους παίρνανε. Ναι. Δηλαδή είχαν επιτυχίες. Και τον Dallas πήγε να κάνει μια κίνηση καλή με τον μακαρίτη τον Roy Tarpley και τον Mark Aguirre, αλλά μετά ο Aguirre δεν και μπορούσε. Και τον Blackman και όλους αυτούς. Και έφυγε αλλά... και πήγε και τα πήρε όλα στο. Και να πούμε ότι πιο πριν η δεκαετία του 70 δεν έχει ομάδες που δεν περάσανε το hump για τον απλούστατο λόγο ότι είχε τεράστιο πάρτι. Τεράστιο και κάθε φορά οι ομάδες ήταν διαφορετικό στον τελικό, διαφορετικό στον ημιτελικό. Και τσουκ και μια Celtics. Μπράβο, ναι. Αλλά θέλω να πω. Το 76 που το πήραν. Αυτό. Είχε πάρα πολύ μεγάλο διασπορά τίτλων και καλών ομάδων, γιατί ήρθε και το ABA. Οπότε οι παίχτες μοιράστηκαν και αυτοί ήταν πάρα πολλές καλές. Το 1976 που το πήραν το πρωτάθλημα η Seattle Supersonics ήταν η τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα ομάδα της Δύσης που δεν ήταν από την Καλιφόρνια. Και πάει να γίνει φέτος κανένα με τον Denver. Ναι. Δεν σας τα λέει κανένας αυτά. Όλες οι ομάδες που έχουν πάρει πρωτάθλημα από τη Δύση είναι οι Warriors, οι Lakers. Και ποιος άλλος έχει πάρει. Έχει πάρει και τον Dallas. Και το Texas, συγγνώμη. Από την Καλιφόρνια το Texas. Και έχει πάρει τον Dallas, το Houston το και το San Antonio αυτό. Είναι άλλες πολιτείες εκτός από την Καλιφόρνια και το Texas αυτό. Okay. Ωραία. Να βάλω σαν bonus στην πιο σύγχρονη εποχή, την πιο νεότερη ομάδα από όλες αυτές που έχουμε πει. Τους Utah Jazz, τον Mitchell και Κομπέρ, που ήλπιζαν ότι θα καταφέρουν να περάσουν το Hump, αλλά δεν τα καταφέρουν. Δεν είχαν υπομονή. Ναι. Δεν είχαν και το σωστό παίχτη. Δεν είχαν υπομονή. Δεν είχαν υπομονή. Ο Γκομπέρ δεν είναι σίγουρα. Η νίκη τη δεκαετία των 90 ήταν. Είναι, λέω. Είναι, λες εσύ. Ναι, ρε φίλε, είναι. Επειδή πήγανε σε ένα τελικό και επειδή. Καταρχήν τον παίχτη ήταν Τζο Στάρκ, ρε φίλε. Φάγανε το ξύλο από του Μπουλ. Έτσι. Και μάλιστα. Και Τζόρνταν, τρώγανε ξύλο. Τρώγανε το ξύλο. Τη χρονιά που έφυγε ο Τζόρνταν, πιστεύω θα το πάρουν. Πήγανε, του βγάλανε έξω του Μπουλ. Εκείνη τη σειρά που είχε βάλει τον τελευταίο κανάλι. Και πήγαν στου τελικού και τα είπαμε την επόμενη φορά ρεζίλι με τον Τζον Στάρκ. Την επόμενη φορά αποκλειστήκανε με τον Ρέτζι Μίλλερ. Ναι, και εκεί έφυγε ο Ράιλι. Η ομάδα συνέχισε, πήγε τσουκουτσού, ξαναπήγε στου τελικού το 99 με άλλη μορφή και γεια σα. Αυτό. Και θέλω να κάνω και μία ακόμα honorable mention στου Dallas Mavericks, οι οποίοι από το 2001. 2001, 2000, 2000, 2001. Μέχρι και το 2011, όταν και το πήρανε και κάνανε over the hump. Θεωρείται ο Dirk ότι είναι loser. Μόνιμα playoffs, έχοντας φτάσει μία, δύο, τρεις φορές στους τελικούς. Της Δύσης. Της Δύσης και στελικός... δύο φορές στους τελικούς του NBA. Ναι, το 6, δηλαδή είναι μία από τις λίγες φορές που έχεις κάνει το 2-0 και το χάνεις. Με το Miami. Σωστά. Το 7, νούμερο ένα ρεκόρ σε όλη τη Δύση. MVP ο Dirk και αποκλείται στο πρώτο γύρο από το We Believe Warriors. Και μετά αρχίζει μια πτώση γιατί μεγάλωσε και ο Dirk Nowitzki. Έτσι, τσούκου, 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 ξαφνικά το 11 από το πουθενά. Μαζί με το εκεί πέρα όλα τα. Όλα τα μπαρμπάδια και γεια σας. Πολύ outcast. Δεν είναι εύκολο. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι για τα επόμενα 2-3 χρόνια εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτό το parity, δηλαδή αυτό το up and down και ότι θα είναι όλοι μέσα και δεν ξέρει τι θα γίνει. Πολύ ωραίο ήταν το Memory Lane, να το κάνουμε πιο συχνά και έρχεται και το καλοκαίρι. Οπότε για πάμε.